Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Εμπάρτο του Αλγόρου. Σήμερα συνεχίζουμε την εκστρατεία με την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στα μέσα της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τους Οθωμανούς. Στην επόμενη γύρα θα έχουμε και 4 καινούριες ταξιαρχίες, οι οποίες θα ενισχύσουν το στρατό μας. Και στην επόμενη γύρα, κατά βάση πιθανότητα, θα κινηθούμε προς τα βόρεια, θα πάμε προς τη Μακεδονία να δούμε αν βρούμε κάποια αντίσταση εκεί πέρα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πιστεύω πως δεν θα βρούμε ισχυρή αντίσταση. Και κατά βάση πιθανότητα θα πάρουμε πρώτα την Βουλγαρία, την περιοχή της Βουλγαρίας, και αργότερα θα κινηθούμε προς την Κωνσταντινούπολη. Και αυτό διότι είναι πιο κοντά η περιοχή της Σόφιας, αλλά θεωρώ κιόλας ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πιο καλά εχειρωμένη από ότι είναι οι επαρχίες των Οθωμανών στην περιοχή των Βαλκανίων. Σε μία γύρα από τώρα θα έχουμε έτοιμες και τις κατασκευές μας, θα έχουμε καινούρια μπάραξ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιώσουμε φυσικά το σχολείο μας στη Λάρισα και γενικώς τα κτίρια τα οποία έχουν βανδαλίσει οι Οθωμανοί, για να μπορέσουμε κιόλας να κάνουμε κάποιες τεχνολογικές εξέλιξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Και για τη δημιουργία φυσικά πυροβολικού. Δεν θα μπορούμε στην επόμενη γύρα να κάνουμε πυροβολικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάνει κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει με κάτι άλλο. Απλώς θα δοκιμάσουμε λίγο κάποια συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία πάλι. Ίσως δεχτούν. Δεν δέχονται. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια και με την Γαλλία. Όχι, αρνήθηκαν. Δεν πειράζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια συμμαχία, όπως βλέπω εδώ πέρα, με τους Ρώσους. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη συμμαχία με τα μικρότερα έθνη. Τέλος πάντων, θα το επιδιώξουμε. Στην επόμενη γύρα θα επισκευάσουμε και τα κτίρια. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον χρόνο, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εννοείται πως σιγά σιγά, μόλις σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με την Επανάσταση, θα κοιτάξουμε να πάρουμε και άλλες περιοχές, διότι δεν είναι μόνο οι περιοχές αυτές που παίρνουν το κόκκινο. Θεωρώ χρειαζόμαστε άλλες 9 περιοχές για να στηθεί το ΚΑΠΕ με επιτυχία μέχρι το τέλος του 1843. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την άνοδό μας. Βλέπουμε ότι έχουμε κάνει τα μπάραξ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πυροβολικό. Ξεκινάμε να επισκευάζουμε από εδώ πέρα. Τώρα όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε κάποια, θα βάλουμε εδώ πέρα. Είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να αφήσουμε και τα μπάραξ, αλλά να κάνουμε και πυροβολικό. Επισκευάσουμε κάποια κτίρια και το λιμάνι μας εδώ πέρα. Θα χτυπήσουμε και το ναυτικό των Οθωμανών. Εδώ πέρα βλέπουμε το ποσοστό επιτυχίας, αλλά κερδίσαμε, επειδή έχουμε πιο δυνατά πλοία. Θα επιστρέψουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να φτιάξουμε και μερικά πλοία. Σε 3 γύρες από τώρα θα έχουμε. Ας φτιάξουμε και αυτό. Για να δούμε εδώ πέρα τι παίζει. Θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε και αξιωματικούς. Πολύ ωραία, βγάλαμε έναν αρκετά καλό αξιωματικό. Έχει 4 αστέρια, τα οποία είναι αρκετά, νομίζω, για την ηλικία που έχει, είναι 22 χρονών. Υπάρχουν δυνατότητες για αυτόν τον στρατηγό, ο οποίος πιστεύω ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί αρκετά στην συνέχεια του παιχνιδιού, μέσα από τις μάχες, αυξάνονται τα αστέρια. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να προωθηθούμε προς την Μακεδονία, προς τα βόρεια. Για να δούμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλο στρατό για την ώρα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πυροβολικό. Θα ήθελα και μια-δυο ταξιαρχίες πυροβολικού, οι οποίες θα μπορέσουν να μας ενισχύσουν στην προσπάθειά μας να προσαρτήσουμε Βουλγαρία και Κωνσταντινούπολη. Σίγουρα στην Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να έχουμε πυροβολικό, δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κιόλας το κύρος και τους 4 παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στο πόσο ισχυρό έθνος είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μόνο το military το 16, το navy, το naval είναι 0, δεν έχουμε αρκετό ναυτικό για να προσμερτιέται. Και εννοείται παίζει ρόλο και ο διαφωτισμός, ας το πούμε, οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και η οικονομία μας και η βιομηχανία, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Εντάξει, ακόμα είναι αρκετά
νωρίς, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε όλους τους τομείς για να θεωρούμαστε και κάποια στιγμή great power. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική μας, βλέπω ότι δεν έχουμε και αρκετά καλούς πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί να μπει στο Treasury, αλλά δεν θα το κάνουμε. Έχουμε ήδη έναν πάρα πολύ καλό πολιτικό. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να βγάλουμε έναν καλό πολιτικό για το στρατιωτικό τομέα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον χρόνο. Στην επόμενη γύρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα επιτεθούμε στη Βουλγαρία και θα παίξουμε και τη μάχη. Έχουμε και φράξη των εμπορικών δρόμων ξανά από τους Οθωμανούς εδώ πέρα στη θάλασσα της Ινδίας. Αυτό δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε καινούρια περιοχή. Και εκτός αυτού, ας αναβαθμίσουμε λίγο και το σχολείο μας σε κολέγιο. Θα βγάλουμε και λίγο στρατό ακόμη. Να τους προετοιμάσουμε για την επόμενη προσπάθεια μας να ανεβούμε προς τα πάνω. Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο και το ναυτικό μας. Εδώ πέρα φτιάχνουμε μια ναυτική βάση, η οποία θα μας είναι αρκετά χρήσιμη για το πολεμικό ναυτικό που θέλουμε να έχουμε. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να προωθηθούμε προς τα βόρεια. Αφού πρώτα φυσικά κάνουμε όλες τις κινήσεις που θέλουμε. Αυτός ανέβασε πάρα πολλά αστέρια εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε καινούριους πολιτικούς οι οποίοι θα είναι αξιόλογοι. Τώρα αυτός λίγο μου δημιουργεί πρόβλημα. Στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Για να δούμε. Και κάτι ακόμα ήθελα να κάνω, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το έχω ξεχάσει. Δεν πειράζει. Ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε άλλη μια περιοχή, την περιοχή της Βουλγαρίας. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει εδώ, τι στρατιωτική δύναμη υπάρχει των Οθωμανών και αν έχουμε τη δυνατότητα να χτυπήσουμε εδώ πάνω. Αυτό νομίζω το φέρουμε πίσω, τι χρειάζεται. Ας τους έχουμε πίσω. Και θα επιτεθούμε με αυτούς εδώ, να δούμε κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα. Μπορούμε να πάμε και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί δεν θα πάω, διότι δεν το ρίψω κινδυνεύω να χάσουμε ολόκληρη στρατιά χωρίς πυροβολικό. Απλά θέλω να δω λίγο πόσο καιρό ακόμα θα χρειαστεί να έχουμε να περιμένουμε, ούτως ώστε να φτιάξουμε πυροβολικό. Από κάπου νομίζω μπορούμε να δούμε τι χρειάζεται για το πυροβολικό. Βελτιώνοντας ακόμη μια φορά τον μπάρκ, βλέπετε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Για να δούμε. Τέλος πάντων. Θα συνεχίσουμε λίγο με τη μάχη και βλέπουμε. Σε δύο γύρες από τώρα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια όχι και τόσο μεγάλη δύναμη. Θα δούμε αν μας επιτεθούν αυτοί ή θα κάνουμε εμείς την επίθεση. Νομίζω θα τρέξουμε τον χρόνο, θα είναι μια μέτρια μάχη, θα είναι και τόσο δύσκολη. Δεν ξέρω αν επιτεθούν ή αν οχυρωθούν στην περιοχή της Σόφιας. Θα το διαπιστώσουμε στη συνέχεια αυτό. Εδώ πέρα βλέπω ότι ξεκινάνε αυτή την επίθεση. Φυσικά αν κερδίσουμε τη μάχη θα μπορέσουμε να πάρουμε χωρίς μάχη την περιοχή της Βουλγαρίας. Στην ουσία τώρα είναι η μάχη της Βουλγαρίας. Μας ξεκινάνε αυτή την επίθεση. Θα παίξουμε τη μάχη. Always keep some forces in reserve behind your front. Εδώ είμαστε. Έχουμε αρκετά καλά καθαρτισμένο αξιωματικό, ο οποίος δεν έχει εμπειρία, αλλά νομίζω ότι
Έχει το ταλέντο. Για να δούμε. Εδώ πέρα βρίσκεται ο εχθρός. Πυροβολικό δεν έχουμε, οπότε θα κοιτάξουμε να σπάσουμε λίγο το υπηκό μας την μια αερία και την άλλη. Δεν ξέρω από ακριβώς ρίξει το πυροβολικό των άλλων. Θα έχουν και την ενίσχυση, οπότε τώρα που είναι αρκετά εύκολη η μάχη, θα χτυπήσουμε γρήγορα, χωρίς να καθυστερήσουμε και πολύ. Έχουμε και τρεις ταξιαρχίες υπηκού, τις οποίες θα τις βάλουμε κάπως έτσι. Ο αξιωματικός μας είναι εδώ πέρα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Horse artillery has an advantage in mobility over other artillery, as it can be moved at speed. This speed of maneuver allows them quickly to take up good fire. Υπάρχει ομίχλη, αυτό με δυσκολεύει λίγο στο πώς θα παίξουμε τη μάχη. Και από πίσω μας έρχεται και η ενίσχυση των Οθωμανών. Βλέπουμε ότι χτυπήσανε το υπηκό μας. Με το πυροβολικό τους. Εμείς δεν έχουμε πυροβολικό, δυστυχώς. Χτυπήσουμε με το επικό το πυροβολικό. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε, από πίσω έρχονται και οι ενισχύσεις τους. Always charge the last few yards by double right clicking on the target. Beware of charging across too great a distance though. Εδώ είναι ο αξιωματικός. Θα τον φέρουμε κάπου εδώ να ενισχύσει γρήγορα, όμως δεν θα πρέπει να τον έχουμε σταθερά κάπου, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μας χτυπήσουν. Με αυτούς θα χτυπήσουμε το πυροβολικό. Έχουμε περικυκλώσει. Έχω την αίσθηση πως δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο εδώ που στείλαμε το επικό. Ξεκινάνε, υποχωρούν. Με αυτούς θα κυνηγήσουμε. Πρώτοι υποχωρούν, έχουν μείνει μόνο αυτοί εδώ πέρα. Και εννοείται πως έχουμε και τους από πίσω, οι οποίοι έρχονται ως ενίσχυση. Αλλά είναι αρκετά μακριά. Έπρεπε οπωσδήποτε να χτυπήσουμε γρήγορα εδώ πέρα τους Οθωμανούς, που ήταν λίγοι. Μην τους αφήσουμε δηλαδή να μας περικυκλώσουν. Και θα κάνουμε λίγο μια ανασύνταξη. Απλά θα προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έναν ακόμα ένα σχηματισμό. Έχει μείνει μόνο ένας λόχος από τους Οθωμανούς εδώ πέρα, όλοι οι άλλοι υποχωρούν. Και από πίσω έρχονται και οι επόμενοι. Θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Να υποχωρούν και αυτοί. Εδώ είναι το πυροβολικό. Θα χτυπήσουμε με το υπηκό. Και
μόλις τελειώσουμε με αυτούς θα κοιτάξουμε προς τα πίσω. Τα βλέμματα μας θα στραφούν προς τα πίσω. Πλησιάζουν σιγά σιγά οι ενισχύσεις. Εννοείται πως αργούνε. Δεν μπορούν να έρθουν και γρήγορα. Νομίζω το καλύτερο θα ήταν για αυτούς να οχυρωθούν στην πόλη, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσαν να περάσουν κιόλας, γιατί ήμασταν εμείς στο ενδιάμεσο. Και με όλους αυτούς εδώ πέρα τώρα ήρθε η ώρα να οχυρωθούμε κάπου εδώ. Έχουμε τελειώσει με όλους, επιστρέφουμε πίσω. Ωραία. Με αρκετά λίγες απώλειες θα έχουμε τη Βουλγαρία στο τσεπάκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε παράταξη εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται καλή. Βοηθάει αρκετά. Και το έδαφος, έτσι που είναι διαμορφωμένο. Με το επικό θα κινηθούμε λίγο κυκλικά για να τους κυνηγήσουμε. Ξεκινάμε το πυρ. Νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εδώ πέρα τα τυχάκια σαν φύλαξη. Χτυπήσουμε με το επίκο από εκεί και ήδη ξεκινάνε να υποχωρούν οι πρώτοι εδώ πέρα. Με τη μία ομάδα επίκο θα χτυπήσουμε εδώ με τον αναλόχο και έχουμε και νομίζω κι άλλο επίκο από την άλλη μεριά. Πολύ ωραία. Εδώ θα πρέπει λίγο να ενισχύσουμε. Και με αυτούς θα έρθουμε από πίσω. Τους περικυκλώσουμε. Εδώ θα βγάλουμε σπαθιά αφού είναι μάχη σώμα με σώμα. Υποχωρούν αυτοί. Πολύ ωραία. Οπότε επικεντρωνόμαστε και εδώ. Και νομίζω ήταν μια αρκετά σημαντική νίκη και όχι και τόσο δύσκολη. Δεν επιτεθήκανε μαζί τα δύο στρατεύματα των Τούρκων. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε και τις απολύες μας. Έχουμε 195, αυτοί έχουν 667. Παρατάξανε 756 στην μάχη. Έχουν μείνει μόνο 106. Όχι, enemy killed είναι 106. Έχουν μείνει μόνο 89. Πολύ ωραία. Έχουν μπλοκάρει εδώ πέρα το port. Θα έρθουμε να χτυπήσουμε το ναυτικό μας.
Εντάξει, νομίζω είναι πανεύκολο. Μια βαρκούλα βάλουν εκεί πέρα. Ωραία. Για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε τώρα από εδώ. Πολύ ωραία, μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερο ναυτικό. Θα επενδύσουμε λίγο στο ναυτικό μας. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να πούμε και στη Βουλγαρία αμαχητή, δεν υπάρχει φύλαξη εδώ πέρα, τους διώξαμε. Η περιοχή ανήκει στην Ελλάδα. Από εδώ πέρα μπορούμε να βγάλουμε αυτές τις στρατιωτικές μονάδες, θα εκμεταλλευτούμε εδώ πέρα το πυροβολικό που υπάρχει. Και εδώ πέρα βλέπουμε κιόλας και τη φύλαξη που υπάρχει στις υπόλοιπες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βλέπουμε μια μέτρια φύλαξη στην περιοχή της Σερβίας, στο Βελιγράδι. Εδώ πέρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, μπορούμε και με δύο ταξιαρχείς να πάμε να χτυπήσουμε στη Μολδαβία. Θα πάρουμε και τη Μολδαβία εννοείται. Γενικώς θα πάρουμε όλες τις περιοχές στα Βαλκάνια των Οθωμανών. Άσχετα που στα objectives έχουμε μόνο τη Βουλγαρία, εμείς θα πάρουμε Σερβία. Θα πάρουμε και τη Βοσνία, δεν ξέρω τώρα η Κροατία, είναι στην Αυστρία δεν γίνεται. Και εννοείται θα πάρουμε και την περιοχή της Μολδαβίας. Θα πρέπει να ενισχυθούμε αρκετά καλά, διότι δεν ξέρω κατά πόσο οι Αυστριακοί θα χτυπήσουν εμάς με πόλεμο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και εδώ πέρα το νου μας. Για να δούμε τι κτίρια υπάρχουν εδώ πέρα και τι μπορούμε να φτιάξουμε. Region Wealth, νομίζω ότι χρειάζεται. Επίσης εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση για επανάσταση. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να την καταγνώσουμε. Θα γίνει σίγουρα επανάσταση από τους Βουλγάρους. Θα υπάρξουν σίγουρα rebels. Βλέπω ότι εξελίσσουν και το military building εδώ πέρα οι Οθωμανοί. Καλό αυτό, αφού εξελίσσουν αυτή η περιοχή θα γίνει δικιά μας. Μας ευνοεί αυτή η κατάσταση. Μπορούμε να χτυπήσουμε να πάρουμε και τη Σερβία. Αλλά ίσως το κάνουμε στην επόμενη γύρα. Ας βγάλουμε λίγο στρατό. Από ναυτικό θα περιμένουμε λίγο. Και θα δούμε συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Έχουμε αυτόν εδώ πέρα, δεν μας βολεύει και τόσο. Έχουν βγει πάρα πολύ με το χαρακτηριστικό pattern. Η υπόλοιπη είναι τελείως άχρηστη. Ας πούμε αυτός είναι τελείως άθλιος. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα αυτόν. Να βάλουμε κανέναν άλλον. Ας βάλουμε αυτόν έτσι αλλιώς. Απλά θα ανανεώσουμε λίγο τις θέσεις των υποψηφίων. Θα βάλουμε αυτό να βασικά. Ναι. Θα βάλω αυτόν εδώ. Και ανανεώνουμε απλά μια θέση η οποία μπορεί να βγει ένας επιτέλους ο οποίος θα είναι καλός εδώ πέρα. Για το Υπουργείο Στρατιωτικών. Επίσης να δούμε λίγο τι παίζει με την διπλωματία των υπόλοιπων χωρών και να δούμε λίγο σε ποιες χώρες βρίσκονται σε πόλεμο. Βλέπουμε ότι η Αυστρία βρίσκεται σε πόλεμο αυτή τη στιγμή με Ισπανία, Γαλλία, Barbary States είναι εδώ κάτω. Που κατά βάση πιθανότητα θα χτυπήσουμε και εμείς στο μεταγενέστερο μέλλον, θα δούμε. Έχουμε την Γαλλία, η οποία είναι σε πόλεμο με τη Μεγάλη Βρετανία, ο πιο σημαντικός πόλεμος με την Αυστρία. Και με άλλες περιοχές, άλλες χώρες. Βλέπουμε λίγο τι γίνεται στο χάρτη. Δεν δέχονται συμμαχία, δυστυχώς.
Στην επόμενη γύρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε και πυροβολικό, με το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα επιτεθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε βάλει να βγάλουμε και στρατό, ο οποίος θα έρθει να μας ενισχύσει εδώ, στην Μακεδονία και στη Θράκη. Οπότε στην επόμενη γύρα ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να δούμε λίγο τι παίζει εδώ πέρα. Σε 14 γύρες από τώρα θα έχουμε ανακαλύψει εδώ πέρα την τεχνολογική εξέλιξη, με την οποία θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε κι άλλο την περιοχή μας. Έχουμε και ακόμη ένα σχολείο με το οποίο μπορούμε να βάλουμε άλλες τεχνολογικές εξέλιξεις. Θα βάλουμε τεχνολογικές εξέλιξεις για το στρατό. Ας βάλουμε για το farming. 22 γύρες. Πολύ ωραία. Όσο περισσότερα πανεπιστήμια έχουμε και σχολεία, τόσο καλύτερα μπορούμε να ξεκινήσουμε στο technology, να βαθμίζουμε τη τεχνολογία μας και να έχουμε καλύτερες αποδοχές από την τεχνολογία. Αυτή η περιοχή δεν φορολογείται προς το παρόν, διότι έχουμε και την επανάσταση. Υπάρχει μια ένταση κυρίως από τους από την κατώτερη τάξη και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον χρόνο. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν να καταστρέφουν τα κτίρια μας στην περιοχή της Βουλγαρίας. Δυστυχώς έχουν εφράξει ξανά εδώ πέρα το λιμάνι. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τις ανάλογες κινήσεις, κυρίως για το εμπόριο τους. Δηλαδή να βγάλουμε το ναυτικό μας και να χτυπήσουμε, να κάνουμε πειρατεία εδώ, να δούμε λίγο τι ναυτικό έχουν οι Οθωμανοί. Έχουν Navy 25, δεν είναι και τόσο ισχυρό το ναυτικό τους, εννοείται σχέση με άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως η Μεγάλη Βρετανία. Εμείς δεν έχουμε όμως ισχυρό ναυτικό και δεν θέλω να προκαλέσουμε για την ώρα. Ωραία. Το πρόβλημα είναι ότι μας δημιουργούν πρόβλημα στην οικονομία με το να χτυπάνε το εμπόριο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανοίξουμε και άλλους εμπορικούς δρόμους προς το παρόν. Όχι, δεν γίνεται. Δυστυχώς. Τώρα από εδώ πέρα να αναβαθμίσουμε λίγο τα barracks. Χρειάζεται, ναι. Για να δούμε λίγο. Θα έχουμε και τις παρακάτω στρατιωτικές μονάδες. Θα βάλουμε να γίνεται πυροβολικό. Το ναυτικό μας εννοείται θα κοιτάξουμε. Αν και εδώ πέρα βλέπω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε πλοία. Δεν έχουμε τα χρήματα. Τι να κάνουμε, θα βγάλουμε από αυτό εδώ. Αν και βλέπω ότι τα στατιστικά του δεν είναι και τόσο ψηλά όσο θα ήθελα. Τέλος πάντων, να το κάνουμε αυτό. Να δούμε λίγο τον καινούριο υπουργό ο οποίος μας ήρθε. Πολύ ωραία. Έχει αρκετά χαρακτηριστικά. Είναι συνέχεια στο management. Πολύ ωραία. Νομίζω θα τον εκμεταλλευτούμε αυτό, να. Θα τον βάλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει και το Industrial Revolutionary, το οποίο δίνει χαρακτηριστικά τα οποία βοηθάνε στο Treasury Administration. Απλά κοιτάω τώρα μήπως έχουμε κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο δεν βοηθάει εκεί πέρα. Είναι αρκετά αξιόλογος. Ωραία, νομίζω είμαστε εδώ. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο, αφού πρώτα χτυπήσουμε αυτούς εδώ πέρα που λιμένονται το τόπο και θα επιστρέψουμε πάλι πίσω. Όπως έχουμε πει, θα κοιτάξουμε να χτυπήσουμε τη Μολδαβία. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχουμε κάποια κτίρια τα οποία πρέπει να επισκευάσουμε οπωσδήποτε. Οπότε μην βγάλουμε το πλοίο που βάλαμε, να κάνουμε τις απαραίτητες επισκευές
Δεν υπάρχει καθόλου οχύρωση στη Μολδαβή. Θα πέσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Με μια ταξιαρχία θα πάμε εκεί πέρα. Και μπορούμε να βγάλουμε άλλον έναν αξιωματικό. Θα τον βγάλω τον Κολγοτρόνη, ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Με απογοήτευσε. Με απογοήτευσε πραγματικά, είναι τελείως άθλιος. Δεν έχει κανένα απολύτως χαρακτηριστικό. Τέλος πάντων. Δεν τον θέλω καν, θα τον καταργήσω. Είναι άθλιος. Δεν πειράζει. Θα επιτεθούμε με αυτήν εδώ πέρα την στρατιωτική ομάδα τώρα προς τα βόρεια. Θα έρθουμε κάπου εδώ για να είμαστε και λίγο κοντά με την επόμενη στρατιά. Έχουμε βάλει και το πυροβολικό. Ίσως το χωρίσουμε μία ταξιαρχία πυροβολικό εδώ και μία εδώ και κατά πάσα πιθανότητα κινηθούμε και προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτά όλα φυσικά στο επόμενο επεισόδιο.